ρεκόρ συμμετοχών στην πλατφόρμα για το Market Pass με τις αιτήσεις των δικαιούχων να ξεπερνούν τις 700.000. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως 15 Μαρτίου, όμως όσοι υποβάλλουν την αίτηση έως τέλος του μήνα θα πληρωθούν στο πρώτο τριήμερο του Μαρτίου και μάλιστα διπλή δόση Φεβρουαρίου-Μαρτίου, ενώ οι υπόλοιποι στο τέλος Μαρτίου. Καλό το οικονομικό βοήθημα, όμως δεν αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό το μεγάλο κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά, σχολιάζουν πολίτες του νησιού μας. Τι να πω, κοροϊδία σχέτινα. Ζητιανιά είναι, τι είναι. Δεν είναι τώρα τίποτα. Αυτά δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο, να πούμε. Η ελεημοσύνη καλά είναι. Ανάπτυξη θα έχουμε. Η ενέργεια έχει πάει και από εκεί πάει τα λοιπά. 40% έχει πτώσει το κρέας στην παραγωγή, 30% έχει πέφτει όλα τα, στη δεκαετία μέσα. Όλα έχουν πτώσει. Τι ανάπτυξη θα είναι. Να μου δώσει ένα κοσάρκο να κάνω τι. Ελάτε να γράψετε τη λαϊκή όταν τελειώνει, δείτε πώς έρθουν και μαζεύουν. Και ζητούν και κάνουν κτλ. Το ελληνικό πείραμα τελείωσε. Δεν έχουμε αντοχές πλέον. Έτσι μην δουν εκπλήξεις οι εκλογές που δεν τις περιμένουν. Δηλαδή εμείς διακονιάρες δεν είμαστε, να το κάτω στο πείτε. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ψέμα, μια αυταπάτη είναι, γιατί το εισόδημα του μέσου Έλληνα δεν φτάνει ούτε καν να πάει στο σούπερ μάρκετ. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα κάνει τη διαδικασία για. Εμείς για Market Plus εδώ. 50 ευρώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή για 50 ευρώ. Εγώ θέλω έξοδα από το χωριό να κατεβώρω εγώ για 50 ευρώ. Μονομελές νοικοκυριό θα ενισχύεται με 22 ευρώ ανά μήνα, ενώ για επιπλέον μέλος του νοικοκυριού θα χορηγούνται επιπλέον 10 ευρώ μηνιαίως. Ζευγάρι χωρίς παιδιά δικαιούται 32 ευρώ ανά μήνα, οικογένεια με 2 παιδιά 52 ευρώ ανά μήνα, ενώ οικογένεια με 4 παιδιά θα ενισχυθεί με 72 ευρώ ανά μήνα. Με την έννοια της οικογένειας εννοούμε την έννοια του νοικοκυριού, δηλαδή όσοι συνοικούν στην ίδια οικία με τον υπόχρεο φορολογικής δήλωσης. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν χωριστή αίτηση. Οι πελάτες που έρχονται στη Λαϊκή είναι σαν να έχουν ένα market pass κάθε εβδομάδα με τις τιμές που πουλάμε εμείς εδώ. Θεωρώ ότι αυτά είναι αστεία ποσά, χρήσιμα μεν μέσα στην κρίση που υπάρχει, αλλά θα έπρεπε η βοήθεια να είναι πιο γενναία. Δεν μπορούν να βρίσκουν δισεκατομμύρια να μοιράζουν δεξιά και αριστερά και να μην μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους σήμερα που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μου δώσανε 50 ευρώ να τα κάνω ίντα. Εγώ θέλω 140 ευρώ κάθε εβδομάδα μόνο στο αυτοκίνητό μου. Λοιπόν, η ακρίβεια συνεχίζεται. Δεν θα μας σώσει πράγμα. Και εκλογές που λένε πως έρχονται και θα δώσουν του ταρά τα ψίχουλα. Ψίχουλα είναι, κακομοιριά είναι, κοροϊδία είναι. Και να μην έχει ο άνθρωπος να πάει να πάρει το κουπελιό του κουτί γάλα. Πώς γίνεται όλα αυτά. Από σήμερα μέχρι τις 15 Μαρτίου θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όλοι οι δικαιούχοι ανεξαρτήτως αφημί προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση είτε μέσω άειλης ψηφιακής κάρτας την οποία θα αποθηκεύουν στο έξυπνο κινητό τους είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που είναι οι 16.000 ευρώ για άγαμο ενώ ανεβαίνει στις 24.000 ευρώ προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο για έγγαμους. Όσοι πολίτες δεν μπορούν να υποβάλουν μόνοι τους, ιδανικά ας απευθυνθούν στα ΚΕΠ που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους δωρεάν. Χιλιάδες καταναλωτές πέφτουν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν το οικονομικό βοήθημα για τις αγορές τους, με τους περισσότερους ωστόσο να δηλώνουν ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό.